Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά για την ιδιαίτερα τιμητική προσφώνηση και για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση στην όμορφη Λάρισα. Προφανώς και δεν είναι δικό μου το επίτευγμα, αλλά είναι όλης της ομάδας και όχι μόνο το ΕΚΑΒ, αλλά και όλων των Κρήκων της αληθείας επιβίωσης στην ανακοπή. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά είμαι χαρούμενος να είμαι εδώ, γιατί βρίσκομαι κάθε φορά με φίλους από όλη την Ελλάδα και την οικογένειά μου, την ευρύτερη, την επαγγελματική. Η οικογένειά μου, η εγκύτερη, είναι στη Θεσσαλονίκη, στο ΕΚΑΒ. Η ευρύτερη επαγγελματική οικογένεια όμως είμαστε όλοι εμείς εδώ. Και πραγματικά χαίρομαι που βλέπω φίλους κάθε φορά σε αυτές τις εκδηλώσεις που οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Επίγουσας Ιατρικής. Επί του θέματος όμως, η παρουσίαση έχει τίτλο «Η εμπειρία με τις συσκευές αυτόματων θωρακικών συμπιέσεων προνοσοκομιακά και στο ΤΕΠ». Και απαρτίζεται από αυτά τα πέντε τμήματα: οι συσκευές των εξωτερικών θωρακικών συμπιέσεων ως εισαγωγή, δομή του ΕΚΑΒ εντάχει και ανταπόκριση κλίση ανακοπής, η εμπειρία μας από το ΕΚΑΒ πάνω στις συσκευές θωρακικών συμπιέσεων, η εμπειρία του προσωπικού των ΤΕΠ στις συσκευές αυτές και τέλος ένα μικρό κλείσιμο και κάποια συμπεράσματα. Η προσπάθεια δημιουργίας και κατασκευής συσκευών θωρακικών συμπιέσεων ξεκίνησε ήδη από τα μέσα του 20ου αιώνα. Και σε ένα έτσι πολύ ωραίο άρθρο από το Ρυσοστήριο του 2007 μπορεί να δείτε όμορφες ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τις πρώτες προσπάθειες που συνεργάστηκαν οι γιατροί με τους μηχανικούς για να δημιουργήσουν τέτοιες συσκευές με άλλοτε άλλα αποτελέσματα. Από τότε ξεκίνησε να αναρωτιόμαστε και όλοι μας τελικά τι είναι καλύτερο και πιο αποτελεσματικό, ο άνθρωπος ή η μηχανή. Πλέον εδώ και αρκετά χρόνια στην κλινική μας πρακτική έχουν ενταχθεί κάποιες πολύ αποτελεσματικές συσκευές θωρακικών συμπιέσεων από διάφορες εταιρείες και με διάφορους τύπους. Και στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης είχαμε τη χαρά να έχουμε δύο από αυτές. Η Otto Pulse είναι μια band-driven συσκευή θωρακικών συμπιέσεων με έναν ημάντα περιμετρικά του θώρακα και την οποία τη δοκιμάσαμε για ένα εξάμηνο στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης. Και εδώ και 4 χρόνια από το 2019 έχουμε την συσκευή Lucas της Stryker, η οποία πραγματικά έχει αλλάξει θεαματικά τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα περιστατικά ανακοπής προνοσοκομιακά. Εντάχει να σας θυμίσω ότι το ΕΚΑΒ είναι ένας φορέας που ιδρύθηκε το 1985, κοντά μαζί με την ίδρυση του ΕΣΥ, με τον νόμο 1579, στον οποίο νόμο αναφέρεται και για πρώτη φορά ο όρος της επίγουσας ιατρικής που όλοι τόσο πολύ αγαπάμε και υπηρετούμε καθημερινά. Αποστολή του ΕΚΑΒ είναι ο συντονισμός της παροχής σε έκτακτες περιπτώσεις άμεσης βοήθειας και επίγουσας φροντίδας ιατρικής στον πολίτη και η μεταφορά των πασχόντων σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. Η παρακολούθηση και ο συντονισμός των συστημάτων εφημερίας των νοσοκομείων του ΕΣΥ και από το 2019 το ΕΚΑΒ απορρόφησε και το παλιό ΕΚΕΠΗ, που είναι πλέον ΚΕΠΗ και συντονίζει οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη στον χώρο της υγείας προκύψει, αλλά και την καθημερινή λειτουργία των νοσοκομείων πανελλαδικά. Τα περιστατικά ανακοπής στο ΕΚΑΒ είναι μια καθημερινότητα και όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει πιο επίγουσα κλίση από την κλίση που πρόκειται για μια ανακοπή ενός συμπολίτη μας. Οι εκπαιδευμένοι τηλεφωνητές διασώστες αναγνωρίζουν με κέρυες ερωτήσεις την περίπτωση της ανακοπής σε έναν πολίτη, σε έναν ασθενή και ταυτόχρονα με την κινητοποίηση των μέσων μας δίνουν οδηγίες τηλεφωνικά καθοδηγούμενη κάρπα στους παρευρισκόμενους ώστε να βελτιώσουμε την επιβίωση, κάτι που είναι και ισχυρή σύσταση στις τελευταίες οδηγίες του ERC το 2021. Η κινητοποίηση των μέσων είναι πολλαπλή, δηλαδή κινητοποιούνται εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα τόσο δίκυκλα, όσο και το συμβατικό πλησιέστερο ασθενοφόρο και το όχημα μικρού όγκου που είναι αρκετά ευέλικτο και η κινητή μονάδα στον τομέα της ευθύνης της οποίας έχει προκύψει το περιστατικό της ανακοπής. Σε μια λίγο παλιότερη μελέτη που κάναμε στη Θεσσαλονίκη, ο χρόνος αύξησης μας σε τέτοιου είδους περιστατικά ανακοπής είναι περί τα 11 λεπτά. Και αυτά τα 11 λεπτά φορούν από την κλίση του πολίτη μέχρι την άφιξη του πρώτου σταθμού. Είτε είναι δίκυκλο, είτε είναι κινητή μονάδα, είτε είναι συμβατικό ασθενοφόρο, μέχρι την άφιξη του πρώτου σταθμού. Ένας αρκετά καλός χρόνος που πλησιάζει τα διεθνή standards. Και μάλιστα τώρα περιμένουμε να δούμε και με ανυπομονησία και τα αποτελέσματα της Eureka 3, στην οποία είχαμε τη χαρά να συμμετέχουμε ως ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και η οποία διεξήχθη και συνέλεξε τα αποτελέσματά της, μάλλον τα υλικά της, τα δεδομένα της, το φθινόπωρο του 2022. Το 2019, λοιπόν, μετά από δωρεά ενός ευγενούς συμπολίτη μας, αποκτήσαμε δύο ολοκαίνουργες συσκευές Lucas 3 στην Θεσσαλονίκη και μπορείτε να δείτε στην διαφάνεια φωτογραφίες από την τελετή παρουσίασης και από την εκπαίδευση του προσωπικού της Θεσσαλονίκης στη χρήση τους. Πραγματικά, η ενσωμάτωση στην καθημερινή μας πρακτική ήταν απίστευτα εύκολη και πάρα πολύ αποτελεσματική. Άμεσα ενσωματώθηκε η χρήση τους στην καθημερινή μας πρακτική. Η διαδικασία της αναζωγόνησης αυτοματοποιήθηκε πλήρως.
πολύ γρήγορα και εύκολα εφαρμόζεται η συσκευή αυτή στο θύμα ανακοπής μέσα σε τρεις κινήσεις και με χρόνο περί τα 10-15 δευτερόλεπτα, που είναι στις οδηγίες μέσα όπως προτείνει η εταιρεία να γίνεται κάτω από 15 δευτερόλεπτα, και παρέχουν οι συσκευές αυτές αδιάλειπτα θωρακικές συμπιέσεις υψηλής ποιότητας χωρίς διακοπή και χωρίς να εκφυλίζεται καθόλου η ποιότητα των συμπιέσεων. Προφανώς είναι κατάλληλα για ενήλικες θύματα ανακοπής και όχι για μικρά παιδιά, και δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε μοντέλο συμπιέσεων τόσο 32 όσο και συνεχιζόμενα συμπιέσεις εφόσον έχει διασωληνωθεί ασθενής και αερίζεται με αποτελεσματικότητα. Η ενεργειακή του αυτονομία είναι ικανοποιητική, μιλάμε για περίπου 45 λεπτά με 60 ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας, και υπάρχει δυνατότητα φόρτισης τόσο με 220 όσο και με 12 βολτ. Εδώ βλέπετε τον εξοπλισμό όπως έχει ενσωματωθεί και υπάρχει στα οχήματα. Βλέπετε τα δύο Lucas 3 που είναι στις δύο κινητές μονάδες και το Lucas 2 που υπάρχει στο όχημα μικρού όγκου, το σμαρτάκι, και το οποίο το χειρίζεται εκπαιδευμένος διασώστης που οδηγεί και το συγκεκριμένο όχημα. Το σημαντικότερο game changer, ας πούμε, στοιχείο σχετικά με τα Lucas στην προνοσοκομιακή ανακοπή είναι ότι μας δίνουν απίστευτη ευκολία στην μετακίνηση χωρίς να κόβουμε από την ποιότητα παρεχόμενης αναζωογόνησης. Και αυτό δίνει μεγάλη δυνατότητα και στον γιατρό που είναι επικεφαλής του περιστατικού και μεγάλη ευκολία στη λήψη αποφάσεων, γιατί μπορεί πολύ πιο εύκολα να αποφασίσει να μετακινήσει τον ασθενή από το χώρο του συμβάντος προς το εφημερεύον νοσοκομείο, χωρίς, και πάλι τονίζω, να μειωθεί στο ελάχιστο η ποιότητα της παρεχόμενης αναζωογόνησης και των συμπιέσεων. Όπως γνωρίζετε, στο ΕΚΑΒ, η ανακοπή μπορεί να προκύψει οπουδήποτε, σε δημόσιους χώρους, σε οικίες, σε γραφεία. Και κατά τη διακομιδή μπορεί να χρειαστεί να κατεβάσουμε ασθενείς από τα κτίρια, σε σκάλες, σε ελκυστήρες. Και φυσικά, αν κάποιος παραμένει ακόμα σε ανακοπή, κατά τη διακομιδή μέσα στο ασθενοφόρο όχημα, πρέπει να γίνονται ποιοτικές συμπιέσεις. Το ίδιο σημαίνει και στα υπτάμενα μέσα. Στο γράφημα βλέπετε ότι καθόλου η ποιότητα των συμπιέσεων δεν αλλάζει κατά τη μεταφορά ή με την πάροδο του χρόνου, όταν έχουμε μια συσκευή μηχανικών θωρακικών συμπιέσεων, εν αντιθέσει με τον ανθρώπινο παράγοντα που μπαίνει στη μέση όταν δεν έχουμε αυτές τις συσκευές, όπου παρουσιάζεται η κόπωση ή και η αντικειμενική αδυναμία ποιοτικών συμπιέσεων, όταν έχουμε ένα όχημα εν κινήσει, όταν πρέπει να κατεβάσω έναν ασθενή υποκάρπα από ένα κλιμακοστάσιο ή να τον απεγκλωβίσω από ένα στενό χώρο, όπως όλοι αντιλαμβάνεστε. Μερικές φωτογραφίες από την καθημερινή μας πρακτική. Βλέπετε ότι το Lucas τοποθετείται εύκολα εκεί που έχει προκύψει ανακοπή, μέσα στα σπίτια. Βλέπετε κατά την μετακίνηση του ασθενή στο αναλυκιστήρα ή στα κλιμακοστάσια πόσο πρακτικό είναι. Μπορεί να στερεωθεί πάνω στο spine board ή στο scoop και με αποτελεσματικότητα να συνεχίσει να δίνει συμπιέσεις ενώ μετακινείται ο ασθενής, κάτι που θα ήταν αδύνατο να γίνει ανθρώπινα, με τον άνθρωπο δηλαδή να κάνει συμπιέσεις, τον διασώσει τον γιατρό. Βλέπετε στο ύπαιθρο και φυσικά μέσα στα κινητά οχήματα, στις μονάδες, όπου πραγματικά έχει αλλάξει την καθημερινότητά μας, γιατί μπορούμε ενώ όσο γίνεται η αναζωογόνηση να είμαστε ασφαλείς και να μην διατρέχουμε κανένα κίνδυνο και να παρέχουμε θωρακικές συμπιέσεις. Είναι πολύ σημαντική χρήση και στα υπτάμενα μέσα. Βλέπετε μια φωτογραφία που δεν είναι δική μας, είναι από το εξωτερικό. Όπως αντιλαμβάνεστε, στα υπτάμενα μέσα ο χώρος είναι και πάλι περιορισμένος. Υπάρχει ο κίνδυνος αναταράξεων, υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Καταλαβαίνετε, σε ένα ελικόπτερο δεν μπορούν να επιβαίνουν πάνω από δύο υγειονομικοί. Οπότε θα ήταν πρακτικά αδύνατο να συνεχιστεί ποιοτικά η κάρπα σε ένα τέτοιο υπτάμενο μέσο. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα έχουμε και στην Ελλάδα. Αριστερά βλέπετε τη δωρεά των δύο ελικοφόρων αεροπλάνων από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τα δύο ολοκαίνουργια ελικόπτερα που έχουμε. Ελπίζω να εξοπλιστούν και αυτά κάποια στιγμή στην Ελλάδα με το Lucas ή κάποια άλλη συσκευή, για να μην κάνουμε διαφήμιση μόνο στο Lucas εξωτερικών θωρακικών συμπιέσεων. Εγώ μιλάω για το Lucas γιατί αυτή την εμπειρία έχω, ζητώ συγγνώμη, δεν έχω κάποιο conflict of interest. Τα πλεονεκτήματα πέρα από την ευκολία και την ποιότητα στη μετακίνηση των συμπιέσεων είναι και άλλα. Είναι η ασφάλεια που παρέχει. Μπορώ να τρέχω με 120 στην κινητή μονάδα, ασφαλισμένο στη θέση μου με τη ζώνη ασφαλείας, ενώ το Lucas κάνει συμπιέσεις και ενώ ο άρρωστος είναι διασωληνωμένος και έχω κολλήσει τα αυτοκόλλητα και κάθε δύο λεπτά σταματάω το Lucas με ένα κουμπάκι που βρίσκεται δίπλα μου, κάνω έλεγχο ρυθμού, κάνω τις ενέργειες που πρέπει να κάνω και συνεχίζω τις συμπιέσεις χωρίς να σηκωθώ από την καρέκλα μου, χωρίς να κινδυνεύσω. Και φυσικά το άλλο πλεονέκτημα που έχει να κάνει με την ασφάλεια των συσκευών αυτών είναι ότι μπορούμε να χορηγήσουμε απεινίδωση χωρίς να διακόψουμε καθόλου τις συμπιέσεις για να χορηγηθεί το ρεύμα παρά μόνο για τον έλεγχο ρυθμού. Ενώ δηλαδή η συσκευή κάνει θωρακικές συμπιέσεις,
Ταυτόχρονα και χωρίς καμία διακοπή μπορούμε να χορηγήσουμε και την απεινίδωση, κάτι που συνιστάται και από το ERC. Άρα έχω και ασφάλεια του διασώστη εκεί. Παράλληλα έχω λιγότερους ορθοπαιδικούς τραυματισμούς και κόπωση του προσωπικού. Έχω απελευθέρωση ατόμων για να κάνουν άλλες πράξεις, όπως η διαχείριση του αεραγωγού, καθετηριασμός μιας περιφερικής φλέβας, η εκτίμηση του ρυθμού, η προετοιμασία φαρμάκων κ.ο.κ. Όλες οι ενέργειες που γίνονται στην αναζωογόνηση. Και φυσικά η αποτελεσματικότητά του κατά τη διακομιδή τεκμηριώνεται και από την παρακολούθηση του τελεκτονιστικού διοξιδίου, που έχουμε την χαρά να υπάρχει και στις μονάδες της Θεσσαλονίκης, καθώς βλέπουμε ότι διατηρείται το τελεκτονιστικό διοξίδιο σε ικανοποιητικά επίπεδα, χωρίς να υπάρχει μεταβολή του, κάτι που θα υποδήλωνε ανεπαρκείς και αναποτελεσματικές συμπιέσεις κατά τη διακομιδή. Πολλά πλεονεκτήματα, αλλά υπάρχουν και μειονεκτήματα. Το κόστος είναι αρκετά ψηλό και δυστυχώς ο κρατικός προϋπολογισμός δεν μας επιτρέπει τέτοιες πολυτέλειες, να το θέσω κομψά. Γι' αυτό και οι πιο πολλοί από εμάς που το έχουμε προμηθευτεί μετά από ευγενικές χορηγίες συμπολιτών μας τα έχουμε προμηθευτεί. Μιλάμε για περίπου 15.000 ευρώ η κάθε μονάδα. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι σε ιδιαίτερα παχύσαρκους ασθενείς, ειδικά σε αυτούς που έχουν πολύ αναπτυγμένους το πλατή ραχιαίο ή έχουν πολύ ευρύ θώρακα, είναι πολύ δύσκολο να τοποθετηθεί το Λούκας, γιατί ο κλωβός έχει συγκεκριμένες διαστάσεις και μπορεί να υποδεχθεί θώρακα συγκεκριμένων διαστάσεων. Ένα άλλο μειονέκτημα, το οποίο όμως πρακτικά δεν θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε δυνατότητα φόρτισης τόσο στην πρίζα οικιακή όσο και στο 12V στα οχήματα, είναι η αυτονομία. Η μπαταρία του περιορίζει την αυτονομία στα 45 περίπου λεπτά. Οπότε, αν έχουμε μια παρατεταμένη διαδικασία αναζωογόνησης στο ύπαιθρο, μακριά από την κινητή μονάδα και εκτός κάποιου σπιτιού ή κάποιου γραφείου, θεωρητικά έχουμε ένα όριο στο χρονικό διάστημα που θα μπορούμε να λειτουργούμε το Λούκας. Και φυσικά, κύριε Τσιφτσί, πολλές κακώσεις. Κακώσεις θώρακα, αιμορραγία από την τραχιοσωλήνα πολλές φορές, τα οποία βέβαια έχουν παρατηρηθεί, αλλά βιβλιογραφικά δεν υπάρχει κάτι που να μας απαγορεύει ή που τέλος πάντων να μας υποδεικνύει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση του Λούκας. Παρ' όλα αυτά, αυτό θέλει λίγο παραπάνω μελέτη. Προφανώς, μετά τη διακομιδή ακολουθεί η υποδοχή στο ΤΕΠ. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους που συνεργαζόμαστε και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Η συνεργασία ΕΚΑΒ και ΤΕΠ αναπτύσσεται και νομίζω ότι θα γίνει ακόμα καλύτερη όσο περνάει ο χρόνος με την συνεργασία που έχουμε και με την προσωπική γνωριμία πλέον όλων μας. Εκεί λοιπόν ενημερώνουμε κατά τη διακομιδή μέσω ασυρμάτου την ομάδα αναζωογόνησης να μας περιμένει στην αίθουσα των ΤΕΠ και να εργοποιηθεί η ομάδα ALS. Και εκεί μας υποδέχονται οι αγαπημένοι συνάδελφοι, οι οποίοι και αυτοί στα πιο πολλά νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης έχουν αποκτήσει το Λούκας. Βλέπετε και το Παπα-Νικολάου έχει, και το Ιπποκράτιο έχει, και το ΑΧΕΠΑ, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχει, και πολλά άλλα νοσοκομεία της Ελλάδας πλέον αρχίζουν να αποκτούν και αυτά το Λούκας. Από το παλιό μου σπίτι στην Αθήνα, το νοσοκομείο ΚΑΤ, η ομάδα του ΤΕΠ. Και πέρα από την αλλαγή από το ΕΚΑΠ στο ΤΕΠ και την συμβατότητα του εξοπλισμού ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την τράμπα, η οποία μεταξύ μας δεν γίνεται, γιατί κάποιοι κρινιάζουν ότι έχουν καινούρια Λούκας και εμείς έχουμε παλιότερα, κυρία Πεϊτσίδου. Το σημαντικό λοιπόν είναι το bridge to therapy. Το bridge to therapy είναι να καταφέρουμε να φέρουμε το θύμα ανακοπής από το δρόμο, με μια σύντομη στάση στα επίγοντα κατευθείαν στο αιμοδυναμικό, ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε χρόνο και φυσικά να γίνει πρωτογενής αγκιοπλαστική, κύριε Μπαμπαλή, όπως είπατε κι εσείς, υποκάρπα, με βέλτιστες συνθήκες και έχοντας δώσει την καλύτερη δυνατότητα επιβίωσης στον ασθενή μας. Εδώ βλέπετε μια φωτογραφία από την διακομιδή ενός ασθενούς με κάρπα, υποκάρπα με Λούκας, από το δρόμο μέχρι το αιμοδυναμικό εργαστήριο του ΑΧΕΠΑ. Ο ασθενής επέζησε. Εδώ βλέπετε ένα βιντεάκι με το Ότο Πάλς από τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο Τολάτσιο στο Ιπποκράτιο της Αθήνας. Και αυτός ο ασθενής επέζησε. Και δεν θέλω να σας κουράσω πολύ. Μερικά άρθρα απλά να σας δείξω, δεν θα τα αναλύσω. Υπάρχει πληθώρα βιβλιογραφίας, πολλά άρθρα με αντικρουόμενα, θα έλεγα, αποτελέσματα. Αν θέλετε, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά. Παρ' όλα αυτά, για οικονομία χρόνου, θα τα περάσω λίγο γρήγορα. Και θα καταλήξω στο άρθρο από το Resuscitation του 2021.
που είναι και οι επίσημες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης, που καθορίζει τις συνθήκες στις οποίες η χρήση του Λούκας ενδείκνυται και στις συνθήκες στις οποίες θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο παραπάνω. Και λέει λοιπόν αυτό το άρθρο του 2021 ότι σίγουρα το Λούκας είναι εξαιρετικά χρήσιμο προνοσοκομιακά όταν έχουμε διακομιδή του ασθενή εντός της μονάδας ή στα υπτάμενα μέσα. Σίγουρα είναι πολύ ωφέλιμο κατά τη διάρκεια μιας αγκιοπλαστικής στο αιμοδυναμικό εργαστήριο ή στον αξονικό τομογράφο όταν πρέπει να κάνουμε διαγνωστική απεικόνηση. Και σίγουρα είναι ωφέλιμο σαν γέφυρα ώστε να μπορέσω να εγκαταστήσω το ΕΚΜΟ μου, εάν έχω τέτοια πολυτέλεια και τέτοια δυνατότητα, ώστε να κάνω το harvesting οργάνων, εάν αυτό κριθεί δυνατό. Και φυσικά το Λούκας είναι χρήσιμο όταν υπάρχει κίνδυνος για τον διασώστη ή όταν δεν μπορεί να υπάρχει άλλος τρόπος ώστε να γίνουν ποιοτικές συμπιέσεις σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον. Παρόλα αυτά, ενδονοσοκομιακά διατηρώ τις επιφυλάξεις μου, όπως και η βιβλιογραφία, αν πρέπει όλες οι διαδικασίες αναζωογόνησης να γίνονται με τη χρήση του Λούκας. Προνοσοκομιακά, εδώ και λίγο καιρό, τρέχουμε μία έρευνα για να καταγράψουμε τις κακώσεις που μπορεί να προκληθούν από το Λούκας στην εργασία με τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες Θεσσαλονίκης και για να δούμε αν υπάρχει και κάποια μεταβολή στην επιβίωση. Ελπίζω στην επόμενη συνάντησή μας, κύριε Μπομπαλή, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσιφτή, να τα αναλύσουμε και να τα εκθέσουμε τα αποτελέσματα αυτά σε όλους σας. Και θέλοντας να κάνω και την πάσα και στην επόμενη ομιλήτρια, δεν ξέρω τώρα αν θέλει η κυρία Τρενταφύλου, έχουμε τη χαρά να έχουμε εντάξει στην προνοσοκομιακή ιατρική στη Θεσσαλονίκη και το ΒΙΣΚΑΝ, το οποίο είναι το φορητό υπερηχάκι που μας δίνει πολλές δυνατότητες. Γιατί όπως έχουμε καταλάβει, υπέρχουν το νέο στεθοσκόπιο και το νέο εργαλείο που λύνει όλα τα προβλήματα στην επίγουσα ιατρική, τόσο προνοσοκομιακά όσο και στα ΤΕΠ. Και πριν κλείσω, ήθελα να παρακαλέσω να παίξουμε τα βιντεάκια. Είναι 3-4 βιντεάκια πολύ σύντομα, ώστε να κλείσω με τις ευχαριστίες. Το πρώτο βιντεάκι είναι από χρήση του Λούκας μέσα σε ένα σπίτι. Το ασθενής είναι διασωλωμένος, με τον Λούκας να λειτουργεί, με το monitor κανονικά. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Το δεύτερο είναι κατά τη διακομιδή. Βλέπετε με ψηλές ταχύτητες, με χρήση προτεραιότητας. Το προσωπικό είναι ασφαλισμένο στις καρέκλες και στις θέσεις του. Ο ασθενής είναι διασωλωμένος με τον αναπνευστήρα να λειτουργεί, με το monitor να παρακολουθεί τις ζωτικές ενδείξεις του ασθενή και με το Λούκας να κάνει όλη τη δουλειά για εμάς, χωρίς να έχουμε έναν διασώστη, έναν γιατρό, καβάλα, πάρει τη βάρος, να τους κάνουμε παλιά, που να κινδυνεύει. Εδώ με τον κύριο Ντούρο στο Ιπποκράτιο, χρήση του Λούκας κατά την παράδοση του ασθενή ή του δικού σας, δεν θυμάμαι. Μπορεί να είναι και το δικό σας. Το επόμενο βιντεάκι είναι επίσης στο Ιπποκράτιο από την δοκιμαστική χρήση που κάναμε πριν από 2 έτη στο Otto Pulse. Βλέπετε με τη χρήση του Otto Pulse, το οποίο έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα ότι είναι band driven και η πίεση που ασκεί είναι ομοιόμορφη στο θώρακα, κυκλωτερός και όχι piston driven όπως είναι το Λούκας που εστιάζει όλη την πίεση, είναι συγκεκριμένο κομμάτι με τις κακώσεις που αντίστοιχα προκαλεί. Και δίνοντας την assist στην επόμενη ομιλήτρια του κυρία Τρενταφύλου, κατά τη διακομιδή, περιστατικό ανεκοπής, ένα γρήγορο τσεκ, όχι τόσο γρήγορο όσο θα έπρεπε, γιατί είμαι λίγο άπειρος ακόμα στη χρήση του περίπου, ένα γρήγορο τσεκ με τον φορητό υπέρηχο κατά τον έλεγχο ρυθμού, σε άσχημη ηλεκτρική δραστηριότητα, να δούμε αν υπάρχει και κινητικότητα του μυοκαρδίου κατά τη διακομιδή ενός διασωλωμένου ασθενή υποκάρπα. Θα σας δείξω και το βιντεάκι. Θα σας το δείξω τώρα. Υπήρχε μια έτσι στοιχειώδης κινητικότητα, ανατάχθηκε μετά από λίγα λεπτά ο άρρωστος. Ναι, θα μας τα πει και η κυρία Τρενταφύλου για την αξία του υπερήχου. Οπότε, σαν take home message, για να κλείσω και με τις ευχαριστίες, θα ήθελα να πω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο για το ΕΚΑΒ, για τον προνοσοκομιακό χώρο, για τις μονάδες, για τις διακομιδές, για τις αεροδιακομιδές, για τον απεγκλωβισμό από στενά μέρη, για τη μεταφορά του ασθενή. Αλλά θα ήθελα να αφήσω ένα μικρό ερωτηματικό για τη χρήση του στα ΤΕΠ. Εφόσον υπάρχει προσωπικό, εφόσον υπάρχει επάρκεια, μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε manual θωρακικές συμπιέσεις. Εκτός αν πολύ ωραία, όπως μου είπε και ο κύριος Τσιφτής στο διάλειμμα, έχετε κάποιον που έχετε υποψία ΠΕ και πρέπει να κάνετε μια μισή ώρα μετά τη θρομβόληση κάρπα, οπότε μπορεί και να το χρειαστείτε, για να έχετε κάποιον με μια βαριά υποθερμία, που πάλι θα χρειαστεί να κάνετε πάρα πολύ ώρα κάρπα, οπότε και εκεί ίσως είναι μια από τις λίγες ενδείξεις
που επίσημα υπάρχουν για την ενδονοσοκομιακή χρήση του Λούκας. Έτσι και μου αρέσει να κλείνω τις ομιλίες σχετικά με την υπηρεσία μου, ότι το ΕΚΑ βρίσκεται οπουδήποτε, οποτεδήποτε, για οποιονδήποτε και για οτιδήποτε χρειαστεί, και αυτό επιβιώνεται δυστυχώς με άσχημο τρόπο, τόσο τις μέρες μας που διανύουμε χθες, σήμερα και αύριο με το τριήμερο εθνικό πένθος, με το δυστύχημα με τους πνιγμένους ανθρώπους ανοιχτά της Πελοποννήσου, όσο και πριν από λίγο καιρό, κύριε Μπαμπαλή, εδώ στη γειτονιά σας, στον Ευαγγελισμό, στα Τέμπη, όσο και πριν από λίγο καιρό παραπάνω, ένας αδελφός μας, ο κύριος Δαλακάκης, είχε πάει στην Τουρκία στους σεισμούς με τους σεισμόπληκτους. Πάντως, είμαστε παντού και σε συνεργασία με το προσωπικό των ΤΕΠ κάνουμε τα πάντα για όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.